Πάω στο Στάθη Σταυρόπουλο σήμερα, ο οποίος, πρέπει να το πω, δεν είναι από τους αισιόδοξους, το θυμάστε, τέλη Δεκεμβρίου, πώς αποχαιρετήσαμε τη χρονιά. Αυτός βέβαια δεν είναι ούτε εσύ ούτε Biden να δίνει ραντεβού στον πόλεμο, όπως το κάνανε αυτοί για αύριο 16. Καλημέρα, Στάθη. Καλημέρα. Τι γίνεται η Λεβενταγιάννα Κρήτη? Ό,τι γίνεται όλη η χώρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ό,τι αφορά την πληροφόρηση την Κρήτη την έχει φέρει στο κέντρο της χώρας. Εσύ και οι συνεργάτες σου και όλος ο σταθμός. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Διότι είναι μια εναλλακτική φωνή στο mainstream, το οποίο mainstream τα κάνει μαντάρα συνεχώς την πληροφόρηση όλο και πιο πολύ χρόνια τώρα. Στάθη μου, πού πάμε, πού πάει η ανθρωπότητα? Κοίταξε, ένα κακό που δεν γίνεται τη μια φορά θα γίνει την επόμενη. Το θέμα είναι ότι οι αιτίες που δημιούργησαν την Ουκρανική κρίση παραμένουν ζωντανές. Και για να καταλάβουμε τι συμβαίνει πρέπει να δούμε και τη σκακέρα και τους παίχτες. Ας δούμε εν πρώτης τους παίχτες. Το πρόβλημα με τους Αμερικανούς είναι ότι δεν έχουν στρατηγική. Δεν είναι ότι η στρατηγική τους είναι λάθος ή είναι κακή. Είναι ότι δεν έχουν στρατηγική και δουλεύουν με οψιόν, με επιλογές. Έτσι λοιπόν οδηγούνται πολλές φορές αυτό που έχουμε δει να γίνεται κατ' επανάληψη, να δημιουργούν μαύρες τρύπες, όπως το Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία και αλλού. Στο θέμα το Ουκρανικό έφτασαν δια των οψιών, δηλαδή είδαν ότι το ΝΑΤΟ ήδη από την εποχή Γέλτσιν μπορούσε να διευρυνθεί προς Ανατολάς. Είδαν ότι το πραξικόπημα που οργανώθηκε στην Ουκρανία το 2014, που ήταν εκεί ο Πάιατ, να μην το ξεχνάμε, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Κίεβο. Είδαν λοιπόν ότι ανέβασε στην εξουσία μια κυβέρνηση που ήθελε η Γερμανία, που ήταν μαφιόζων και νεοναζί. Στη συνέχεια η διακυβέρνηση αυτή έγινε πιο ήπια εις ό,τι αφορά τη σύνθεσή της, άρα παραμένει ίδια. Εδώ για να καταλάβουμε τι είναι αυτή η κυβέρνηση να πούμε ότι δεν αναγνωρίζει τις μειονότητες πλην των Τατάρων, δηλαδή ούτε την ελληνική ούτε τη ρωσική. Ούτε την ουγγρική. Ούτε την Ουγγρική. Υπάρχει, δεν το ακριβώς ξέραμε, μας το είπαν προχθές εδώ ένας Έλληνας στην Οδυσσό. Υπάρχει πανσπερμία μειονοτήτων όπως και στην ίδια τη Ρωσία, διότι η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα που πάντα είχε πολλές μειονότητες. Είναι μια σύνθεση πληθυσμών. Εξάλλου στην ίδια την Ουκρανία το 1/3 είναι Ρώσοι και το μισό Ρωσόφωνοι. Φτάσανε λοιπόν, για να έρθω σε αυτό που έλεγα πριν, δια των οψιών να πιστέψουν ότι μπορούν να φτάσουν το ΝΑΤΟ 800 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Δηλαδή Αθήνα Καβάλα. Δηλαδή να πηγαίνουν οι πύραυλοι εκεί σε 3 λεπτά. Ήταν φυσιολογικό ο Πούτιν να αντιδράσει, η Ρωσία να αντιδράσει, διότι έβλεπε ότι περισφύγεται με τρόπο ο οποίος είναι ασφυκτικός. Να υποσημειώσω επίσης ότι λίγες εβδομάδες πριν πήγαν να κάνουν το ίδιο στο Καζαχστάν. Η Ρωσία αντέδρασε γιατί είχε πάρει το μάθημά της και σε 2 μέρες το Καζαχστάν επανήλθε στην κανονικότητα. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν είναι στρατηγική αλλά αξιοποίηση των επιλογών. Με τι στόχο? Εγώ πιστεύω από την αρχή την οικονομική κατάρρευση της Ρωσίας, την οικονομία της, διότι η Ρωσία είναι μεγάλη στρατιωτική δύναμη, δεν μπορεί να χτυπηθεί εκεί και θα επανέλθω σε αυτό όταν θα πω για την πλευρά των Ρώσων, αλλά μπορεί η οικονομία της που είναι ανερχόμενη και βασίζεται στο αέριο να μαραζώσει. Στόχος λοιπόν ήταν να πιεστεί η Ρωσία τόσο ώστε ακόμα και προληπτικά, χωρίς να κάνει τίποτα δηλαδή, να πάρουν κυρώσεις, να επιβάλλουν κυρώσεις εναντίον της για να τη γονατίσουν. Αυτός είναι ο ένας παίκτης. Ο άλλος παίκτης είναι η Ρωσία. Η Ρωσία σε αντίθεση με τους Αμερικανούς έχει υψηλή στρατηγική. Όχι μόνο στρατηγική, αλλά υψηλή στρατηγική, όπως έχουν και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις όταν ήταν δυνάμεις, όχι τώρα. Τι λέει αυτή η υψηλή στρατηγική? Ότι εμείς κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Ο μόνος τρόπος για να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας ως Ρωσία ή να είμαστε διευρυμένοι ως Ρωσική Ομοσπονδία είναι να έχουμε στράτευμα, σε αντίθεση με τον Γέλτσιν. Ο Πούτιν λοιπόν δημιούργησε και έχει ένα βαρύ μαζικό στρατό ναπολεόντιου τύπου. Πάνω σε αυτό το στρατό έσπασε τα μούτρα της η δυτική στρατηγική. Διότι η Δυτική
δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το στράτευμα με ελαφρές ταξιαρχίες επέμβασης των 1.000 και των 2.000, διότι έχουν απέναντί τους 200 μεραρχίες τεθωρακισμένες. Δεν μπορούν να μην ξέρουν αυτό που ξέρουν, οι Άγγλοι το δηλώνουν και επίσημα, ότι ο Ρωσικός στρατός σε 2 μέρες θα είναι στο Κίεβο. Δεν μπορούν να μην τα ξέρουν όλα αυτά, και ακριβώς όταν τα, ενώ τα ήξεραν, έκαναν την γκάφα που έκαναν, τώρα προσπαθούν να μαζέψουν τα αμάζευτα. Η Ουκρανία αφέθηκε μόνη της, η δυτική στρατηγική διαλύθηκε τελείως, λέω για στρατηγική όχι των Αμερικανών αλλά των Ευρωπαίων, οι οποίοι προσπάθησαν να επωφεληθούν από αυτή την κατάσταση, είδαν να καταραίουν τα δικά τους συμφέροντα, αφέθηκε η Ουκρανία μόνη της, είναι κωμικός ο τρόπος που αφήνεται μόνη της. Ως πρόβατο επί σφαγήν, οι Γερμανοί της έστειλαν 5.000 κράνη με γερμανικό εγκέφαλο μέσα. Οι Άγγλοι την κάνανε προς τις χώρες της Βαλτικής. Οι Γάλλοι είναι απόντες και το ΝΑΤΟ πηγαίνει στη Ρουμανία. Δηλαδή πράγματα κωμικά, αν τα δει ένας στρατηγικός αναλυτής από ψηλά, βλέπει μια κατάσταση μυρμηγκιών στη Δύση ή κοτόπουλων με κομμένο το κεφάλι που τρέχουν από εδώ από εκεί. Αύριο λοιπόν θα εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Σήμερα λοιπόν ο Πούτιν αποσύρει μεγάλο μέρος των στρατευμάτων στους στρατώνες του, διότι ο Πούτιν έχει πετύχει μια ναπολεόντιο νίκη, δηλαδή έχει εδραιώσει την παρουσία της Ρωσίας ως μεγάλη στρατιωτική δύναμη, έχει αφήσει αέρα για να αναπτυχθεί η οικονομία της, έχει προσεγγίσει την Κίνα, έχει κάνει μια γιγάντια συμφωνία με το Ιράν αξιοποίησης των φυσικών πόρων της Κασπίας και βρίσκεται πλέον καβάλα στάλογο. Αυτό το κατάφεραν οι Αμερικανοί, οι οποίοι τώρα προσπαθούν, ο Μπάιντεν με μια έτσι επιμονή του ηλιθίου, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά μόνο ένας ηλίθιος επιμένει στα λάθη του, προσπαθούν τώρα να μαζέψουν τα αμάζευτα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η νίκη αυτή του Πούτιν, εγώ την θεωρώ νίκη πλέον, που είναι και ναπολεοντίων διαστάσεων, δεν σημαίνει ότι αποτρέπει όμως το κακό. Διότι όταν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, η επανάληψη είναι μοιραία. Χώρια τη συσσόρευση δυνάμεων που απατύχημα και μόνο, βέβαια, υλικού και τα λοιπά. Βέβαια. Και αλήθεια, Στάθη, με συγχωρείς, επειδή χθες, και σε διακόπτω λίγο. Βεβαίως, βέβαια. Έχουμε μια τραγική είδηση. Έχουμε 2 νεκρούς σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Η επίσημη εξήγηση την οποία εγκολπώθηκε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι μέθησαν. Συγγνώμη, ο στρατός, έτσα που λέμε και εδώ, κυκλοφορεί μεθυσμένος με τα όπλα, την αδειάζει όποιον διαφωνεί. Αυτό είναι, δεν λέει κάτι. Είναι ψευδέστατη αυτή η δικαιολογία και είναι και δείγμα του τρόπου που πολιτεύεται το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών, η υιοθεσία της. Να πω στους ακροατές σας ότι πριν από 4 χρόνια ταξίδεψα στο Ντονιέσκ και στο Λουγκάνσκ. Έμεινα εκεί 20 μέρες. Είδα και τι έκαναν οι Ουκρανοί, ο στρατός τους στις περιοχές αυτές, αλλά και πώς οι περιοχές αυτές αμήνονται με τη λαϊκή πολιτοφυλακή που έχουν δημιουργήσει και την ενίσχυση της Ρωσίας. Εκεί λοιπόν δεν γίνεται τίποτα τυχαία. Και όπως λένε οι κάτοικοι του Ντονιέσκ, τουλάχιστον ένας διοικητής της λαϊκής φρουράς εκεί, οι στρατιώτες των Ουκρανών για να παραμένουν στο μέτωπο είναι συνέχεια μεθυσμένοι και χρησιμοποιούν ναρκωτικά. Αυτό είναι πασίγνωστο. Είχα δει και εγώ διάφορα τέτοια σημάδια, όχι στις ουκρανικές γραμμές, αλλά φαινόταν πως κρατιώνται οι ουκρανικές γραμμές. Διότι οι Ουκρανοί εκεί δεν πολεμάνε για κάτι, δεν πολεμάνε για την πατρίδα τους, πολεμάνε για να ξαναφέρουν τους Ρωσόφωνους σε καθεστώς υποταγής, παραβιάζοντας τις συμφωνίες του Μίνσκ, τις οποίες οι ίδιοι υπέγραψαν και προέβλεπαν διευρυμένη αυτονομία στους Ρωσόφωνους της Ανατολής, όχι της Δύσης όπως είναι στη Μαριούπολη, στην Οδυσσό. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι εκεί αυτό που έγινε ήταν μια συμμορία είτε στρατιωτών είτε μισθοφόρων, γιατί μπλέκονται όλα αυτά, είτε οποιουδήποτε σώματος μπορεί να φτάσει εκεί, για να θυμηθούμε και τι έχει γίνει σε άλλα μέτωπα με διάφορες μισθοφορικές μονάδες, αλλά αυτή τη φορά ήταν του τακτικού στρατού, τελείως μεθυσμένοι και τελείως μαστουρωμένοι, πυροβόλησαν 4 ανθρώπους, σκότωσαν τους 2. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ελαφρά την καρδία από την Ελλάδα που να οι άνθρωποι σου πω, αυτοί... Να σου πω, σε διακόψω τώρα, γιατί έχω πάλι εξέλιξη εδώ. Ναι. Μεταδίδουν ελληνικά μέσα site, τα οποία είναι και τα κορυφαία στην αναγνωσιμότητα.
Ναι. Ανακοίνωση του συλλόγου εκεί των ελληνόφωνων. Σταματήστε, λέει, στην Ελλάδα την εκμετάλλευση. Δεν υπάρχει καμία απολύτως πολιτική διάσταση στο τραγικό γεγονός. Σε συμπαγή πληθυσμό συνέβη ό,τι συνέβη μεταξύ μεθυσμένων. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει τα ελληνικά μέσα, διότι οι εκπρόσωποι εκεί καλά κάνουν και δηλώνουν, ζουν εκεί. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει δεν είναι θέμα να υπάρχει πολιτική διάσταση. Είναι Ουκρανοί στρατιώτες οι οποίοι μπήκαν μέσα σε μια καφετέρια, καπηλιό, οτιδήποτε με τα όπλα και αφού μέθησαν, πυροβόλησαν. Αυτό πώς λέγεται? Αυτό λέγεται ότι αν κάνουμε μια αντιμετάθεση και είχαν σκοτώσει 4 Άγγλους, θα είχε γίνει της κακομοίρας. Μια χαρά το πες. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το εξής, που μια εκλεκτή συνάδελφος η Ζέζα Ζήκου έχει πει ότι γίνεται προσπάθεια να συνηθίσουν οι Έλληνες να αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους ως εξαχριωμένων όντων. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε αρχίσει να αισθανόμαστε ότι είμαστε δεύτερης κατηγορίας και υποστάθμης, διότι οι εκπρόσωποι μας φέρονται αναλόγως και στα θέματα τα εθνικά, της άμυνας, και στα θέματα τα οικονομικά, της κοινωνίας, και στα θέματα τα πολιτικά, της πολιτικής ζωής. Και οι κορυφές του πολιτικού βίου είναι πολύ χαμηλές, δεν έχουν το ύψος που χρειάζεται, και ο διάλογος μεταξύ τους είναι πολύ χαμηλού επίπεδου ακρίτας και πολλάκι, και η εξωτερική μας πολιτική ψηφοδοής. Παρότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις όπως με την αγορά των Ραφάλ που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την άμυνα. Και παρότι αυτό που έλεγε ο Μπρέχτ ότι ένα αεροπλάνο είναι καλό αλλά χρειάζεται πιλότο, στην περίπτωση μας έχει την αξία του διότι έχουμε καλούς πιλότους, το πρόβλημα είναι όταν αντιμετωπίζουμε τη σπράγμαση στο πεδίο ή στην διπλωματία τα προβλήματα τα οποία αγγίζουν τη χώρα. Τα αντιμετωπίζουμε λοιπόν είτε ακολουθώντας τους leader που είναι οι Αμερικανοί ή οι Γερμανοί, τους ηγούμενους, τους ηγέτες, είτε ψοφοδεώς αν είμαστε αφεαυτών. Με το πρόβλημα λοιπόν των 2 σκοτωμένων στην Ουκρανία δεν θα ασχοληθεί το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, θα έπρεπε να ασχοληθεί το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Λοιπόν ασχολείται με τον τρόπο που όλοι βλέπουμε και είναι ένας τρόπος ντροπιαστικός, ο οποίος όμως είναι συνολικότερος. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά που είναι, ας το λέγαμε, συμβατικά χαμηλή πολιτική. Έχει να κάνει και με την υψηλή πολιτική. Για πες μου όλα αυτά, γιατί με ρωτάει πολλοί κόσμος. Πώς τα βλέπει ο Στάθης σε σχέση με την Ελλάδα, με την Τουρκία? Πώς τα βλέπεις? Κοιτάξτε, είναι μια γενική αναδόμηση γεωπολιτική και γεωστρατηγική, η οποία έχει δρόμο μπροστά της και έχει παρελθόν πίσω της. Είμαστε σε μια πολύ μεταβατική στιγμή, όταν γίνονται γεωπολιτικές αλλαγές οικονομικές, γίνονται και αντίστοιχες πολιτικές, πολλές φορές και διακρατικές. Το παιχνίδι έχει ανοίξει τώρα, το αδιέξοδο του προηγούμενου συστήματος προσπαθεί να βρει νέους τρόπους, δηλαδή αυτό που θα λέγαμε μεταπαγκοσμιοποίηση και ταυτοχρόνως μεταδημοκρατία, μια νέα φεουδαρχική κατάσταση στο εσωτερικό των κοινωνιών και μια πολύπλοκη κατάσταση στις σχέσεις των κρατών. Εδώ όταν τα πράγματα είναι εν ροή, οι προβλέψεις περιτεύουν. Το μόνο που μπορεί να δει κανείς είναι ποιοι εμπλέκονται και με ποιες δυνάμεις εμπλέκονται. Ο τρόπος λοιπόν που εμπλέκονται θυμίζει την εποχή πριν το 1914, όταν το ενδεχόμενο του πολέμου υπήρχε μεν, εξελίχθηκε δε με τέτοιο τρόπο που και όταν προσπάθησαν να τον σταματήσουν δεν μπόρεσαν. Αυτό το κίνδυνο νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε σήμερα. Είναι πολύπλοκος και πολυπολικός πια ο κόσμος. Οι Αμερικανοί, υπάρχει το ενδεχόμενο ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην ισχύει, να αρχίσουν να πιστεύουν ότι μπορούν να κρατηθούν ως μεγάλη δύναμη δια της πολεμικής οικονομίας. Εάν λοιπόν φτάσουμε σε κάτι τέτοιο, συγγνώμη γιατί χτύπησε το τηλέφωνο μου, εάν λοιπόν φτάσουμε σε κάτι τέτοιο, το πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν μεγάλη δύναμη με την είσοδό τους στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και μέσα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μην ξεχνάμε ότι οι Αμερικανοί μπήκαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο επειδή έκαναν εμπάργκο πετρελαίου στην Ιαπωνία.
Δηλαδή άρχισαν να εφαρμόζουν πολεμική οικονομία. Το ίδιο προσπαθούν να κάνουν τώρα με το αέριο της Ρωσίας, που είναι μορφή πολεμικής οικονομίας. Αν λοιπόν έχουν μπει σε αυτό το δρόμο της ενδυνάμωσης δια της πολεμικής οικονομίας, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζόρικα. Και παρά την ιστορική μου αισιοδοξία, δηλώνω πολύ απεσιόδοξος. Λοιπόν, δεν θα σε κρατήσω περισσότερο γιατί χτυπάτε τηλέφωνά σου. Θα απαντήσω όμως στο φίλο το Γιάννη. Αγαπημένε Στάθη, άλλες εποχές ξεσηκωνόντουσαν οι λαοί της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας, για να μην υπάρξει πόλεμος. Βλέπεις τίποτα τέτοιο σήμερα? Πού είναι όλα αυτά, λέει? Πάνε, διαλύθηκαν. Υπάρχουν δύο λόγοι, αγαπητέ φίλε Γιάννη, που διαλύθηκαν. Συγγνώμη που επιμένει το τηλέφωνο μου, θα το κλείσω, αλλά δεν ξέρω αν το κλείνω και καλά από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, υπάρχουν δύο λόγοι που είναι σε ύφεση ο κόσμος. Ο ένας λόγος είναι ότι κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, η οποία με τα καλά της και τα στραβά της ήταν το αντίπαλο δέος. Δηλαδή μπορούσε να δημιουργήσει ένα μπόλο συσπήρωσης φιλιρινικών δυνάμεων ή δυνάμεων οι οποίες ακόμα και για λόγους κρατικής πολιτικής της Σοβιετικής Ένωσης έμπαιναν σε αυτό το κίνημα. Να θυμίσω τον Τρίτο Κόσμο τότε, τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, τις πορείες ειρήνης, τα κινήματα ειρήνης και όλα αυτά. Ο δεύτερος λόγος αυτής της ύφεσης στην συμπεριφορά των ανθρώπων είναι τα 30 χρόνια της ομογενοποιημένης σκέψης που επέβαλε ο καπιταλισμός μετά τη νίκη του νεοφιλελευθερισμού. Έμαθε τους ανθρώπους να ιδιωτεύουν, έμαθε τους ανθρώπους να απελπίζονται. Τους έμαθε ότι ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημα είναι η κρίση του. Ότι και τη μία κρίση να προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις, κάποια άλλη θα σε έβρει. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε αυτή την ύφεση στις κινητοποίησεις και έχουμε μια σπαραγματική μορφή κινητοποίησεων, όπως είναι τα κίτρινα γυλαίκα στην Αγγλία ή οι Καναδοί οδηγοί φορτηγών. Δυστυχώς εγώ πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αιτία είναι η άμβληση της σκέψης. Το ότι οι πολίτες, και αυτό σημαίνει φεουδαλικό σύστημα στην κοινωνία, οι πολίτες πλέον ταυτίζονται με τις εταιρείες ή με τους αρχηγούς τους. Δηλαδή ο άλλος είναι υπάλληλος σε ξενοδοχείο και σκέφτεται σαν τραπεζίτης. Αυτό το βλέπουμε και στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης. Οι άνθρωποι που ανταλλάσσουν σκέψεις και επιχειρήματα μεταξύ τους έχουν να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη τελικά ομάδα συνανθρώπων μας, όχι πλειοψηφική, όχι την πλειονότητα, αλλά μεγάλη, η οποία σε οτιδήποτε είναι ρεθιστικό για τη σκέψη, εγώ δεν λέω για την ιδεολογία, για τη σκέψη, απαντούν με την ομογενοποιημένη σκέψη του τι είναι αυτά που λέτε, υπάρχει αυτό, γίνεται έτσι και όχι αλλιώς. Δηλαδή του λες χάνω το σπίτι μου και σου απαντάει τα επιτόκια. Του λες γίνεται πληστηριασμός και σου λέει μα πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες. Δηλαδή έχουν μεταθέσει το κέντρο της σκέψης τους από τον ίδιο τους τον εαυτό, πόσο μάλλον από τον συνάνθρωπό τους, στο πεδίο σκέψης που η εξουσία υπαγορεύει. Αυτό είναι μια πάρα πολύ αποτελεσματική δικτατορία της σκέψης, η οποία αναπαράγεται πάρα πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδίως τα κεντρικά, και έτσι καταπνίγεται οποιαδήποτε συζήτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πρόβλημα των κοινωνιών είναι η αποειδεολογικοποίηση, είναι η υποχώρηση της ηθικής στη σκέψη. Αυτά τα και βέβαια του ενδιαφέροντος για τον άνθρωπο. Αυτά λοιπόν πληρώνουμε. Λοιπόν, θα κλείσω με το εξής. Και όση ώρα θα το ακούς, θα σχηματοποιήσεις ένα σκίτσο να το πεις στον ακροατή. Ζωγράφισε, λέει ο Σάκης σήμερα, ο Στάθης. Έχει απόλυτο δίκιο. Οι δυτικοί δουλεύουν με οψιόν και δεν έχουν στρατηγική. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί σήμερα οι δυτικοί δεν έχουν στρατηγική, ή είναι γιατί δεν είναι ικανοί όπως παλιότερα, δεν μπορούν να αναπτύξουν μια αποτελεσματική, τι ακριβώς συμβαίνει? Μήπως η απάντηση βρίσκεται στο ότι η στρατηγική που ακολουθούν άλλοι παράγοντες του πολυπολικού κόσμου όπως Ρωσία, Κίνα, Ινδία κατάφερε να αδρανοποιήσει τα πλεονεκτήματα που είχε μέχρι τώρα η στρατηγική της Δύσης και να την κάνει αναποτελεσματική? Εάν θεωρήσουμε αυτό ως δεδομένο, τότε αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, λέει Στάθη. Η Δύση είναι σε δύσκολη φάση και ως εκ τούτου ο κόσμος ολόκληρος, επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο για τη Δύση να αναδείξει μια άλλη στρατηγική εκτός από την καθιερωμένη αυτή του υπεριαλισμού που όλοι γνωρίζουμε. Είναι δύσκολο λοιπόν να περιμένουμε αποτελέσματα από μια απλή
σταδιακή αποτυχία και εκφυλισμό αυτής της στρατηγικής ή από μια ήττα μετά από μια σύγκρουση το τελευταίο, αυτό πρέπει να φεύγει παντελώς από το μυαλό μας. Επομένως, φίλε Στάθη, λέει ο Σάκης, αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα κατά τη γνώμη μου είναι να ασκηθεί από τη μεριά των άλλων πόλων του πολυπολικού κόσμου ώστε να επιβληθεί ανάγκη μια στρατηγικής που να αναγκάζει τη Δύση σε μια πολιτική προσαρμογής στις σημερινές διεθνείς συνθήκες. Νομίζω ότι το συμπέρασμά του είναι σωστό και θα το επικουρήσω με δύο παραδείγματα. Το ένα ότι η Κίνα είναι μια αρχαία σοφή δύναμη, ότι στην Κίνα για να γίνεις δημόσιος υπάλληλος το 600 π.Χ. έπρεπε να δώσεις εξετάσεις στην ποιήση. Φανταστείτε τι παράδοση δημιουργεί αυτό. Και το δεύτερο, θα καταφύγω σε κάτι που το έχουμε ξαναπεί, Γιώργο, στην εκπομπή σου, το Kissinger, ο οποίος είχε πει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ανθρωπότητα σήμερα είναι ότι η Δύση δεν έχει ηγεσίες φιλοσοφημένες. Ο καπιταλισμός πάντα καπιταλισμός ήταν, αλλά παρότι είναι ένα σύστημα πανέξυπνο εις ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, είναι ηλίθιο εις ό,τι αφορά τα πολιτικά πράγματα. Σήμερα έχει αποβλακωθεί τελείως. Αυτό λοιπόν που διακρύβωνε ο Kissinger ότι είναι αμόρφωτοι ηγέτες και αφιλοσόφητοι, το βλέπουμε στα πρόσωπα των ηγετών της Δύσης, είτε ξεκινήσουμε από την Αναλένα Μπέρμποκ, αυτό το πλάσμα, το αλούτερο, που πρακτορεύει αμερικάνικα συμφέροντα στην ίδια της την κυβέρνηση, και φτάσουμε στον Τζόνσον που όταν το ρωτάνε για την Ουκρανία απαντάει τι είπε ο Μπάιντεν. Η Δύση έχει εκπέσει και έχει εκπέσει διότι αυτά που περιέγραφα πριν έχουν και μία φθορά. Δηλαδή, ναι μεν χτύπησαν τη σκέψη των ανθρώπων, των πολιτών, αλλά μετά φύρανε και η δικιά τους. Διότι όταν δεν έχεις να αντιμετωπίσεις, εδώ που τα λέμε, και μία κοινωνία η οποία είναι ανήσυχη, αποβλακώνεσαι. Η Δύση λοιπόν απέδειξε στην κρίση της Ουκρανίας αυτό το έλλειμμα. Το είχε αποδείξει και πιο πριν. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν είναι η πρώτη φορά. Ούτε η Αμερική επέδειξε αυτή την αποβλάκωση πρώτη φορά. Φαίνεται ότι είναι σημείο καμπής για να αναδειχθούν άλλες δυνάμεις. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο. Προχτές ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της Αγγλίας ομολογούσε ότι χάσαμε την Ευρασία. Να δούμε τώρα τι θα κάνουμε στις θάλασσες. Όμως αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το απέδειξε η Ουκρανική κρίση. Για τους λαούς είναι πολύ επικίνδυνο, έχεις δίκιο. Βέβαια. Το απέδειξε ο τρόπος που αφήσανε την Τουρκία να γίνει μεγάλη δύναμη ή να φέρεται σαν μεγάλη δύναμη και τώρα είναι ανεξέλεγκτη. Αποδεικνύουν δηλαδή ότι μπροστά στο πρόσκαιρο κέρδος πουλάνε το, αγοράζουν το σκηνή που θα κρεμαστούν οι ίδιοι, θα κρεμάσουν ένας τον άλλον και μας κοντά. Είναι δυστυχώς τα πράγματα έτσι. Στάθη Σταυρόπουλος, επανήλθε ο Σάκης, με αυτό κλείνω. Πέστε στον κύριο Στάθη ότι η τοποθέτησή του είναι όχι μόνο σωστή, αλλά και συγκροτημένη. Ή μάλλον, επειδή είναι συγκροτημένη, είναι και σωστή. Στάθη μου, καλημέρα, να είσαι καλά. Αυτό, Γιώργο, μου οφείλεται στην κοινή λογική που έχουμε όλοι μας και που χάνεται όμως μέσα σε μια σύγχυση παραπληροφόρησης και αποπληροφόρησης. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ για μια φορά ακόμη που μοιράστηκες σκέψεις. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ, είναι χαρά μου πάντα.